Γεια σας. Άλλο ένα γνωρίζοντας τα Βελανίδια ξεκινάει. Αυτή τη φορά προορισμό μας είναι ο Άγιος Κωνσταντίνος. Ένα εκκλησάκι του 13ου αιώνα. Είναι αρκετά εύκολη η πρόσβαση. Ξεκινάμε σχεδόν 600-700 μέτρα πριν μπούμε στον οικισμό. Στρίβουμε αριστερά προς Άγιο Κωνσταντίνο, Άγιο Ιωάννη και Άγιο Παύλο. Οι περισσότεροι ξέρουν την παραλία του Αγίου Παύλου. Ακολουθούμε τον ίδιο δρόμο και θα τα πούμε πιο κάτω. Λοιπόν, βγαίνοντας από τον επαρχιακό δρόμο, ακολουθήσαμε το χωματόδρομο προς τον Άγιο Παύλο. Σε κάποιο σημείο, περίπου στα 1200 μέτρα, στρίψαμε αριστερά προς τα πάνω. Στο σημείο που βρισκόμαστε τώρα, τελειώνει ο δρόμος. Είμαστε λίγο πριν μπούμε στο μονοπάτι, είναι σε λίγα μέτρα ο Άγιος Κωνσταντίνος. Το συνολικό μήκος του δρόμου από τη στιγμή που βγήκαμε από τον επαρχιακό μέχρι και εδώ είναι 2200 μέτρα. Είναι κάτι πολύ, πολύ εύκολο, πολύ βατό για τα περισσότερα αυτοκίνητα. Λοιπόν, περίπου 30-40 μέτρα και βλέπουμε μπροστά μας τον Άγιο Κωνσταντίνο. Αυτό μπορεί να μας καταδείξει κιόλας τη μοναστική κοινότητα που ζούσε ενδεχομένως εδώ και δικαιολογεί τον όρο Μικρό Άγιο Όρος για την περιοχή μας. Διατηρείται σχετικά καλά παρά τους αιώνες που έχει στην πλάτη του. Αυτό οφείλεται κυρίως στους ιδιοκτήτες των γύρω χωραφιών, οι οποίοι έχουν αναλάβει την ευθύνη να το διατηρήσουν, τουλάχιστον όπως το βρήκαν. Ναός διασώζει σχεδόν στο σύνολό του το κρατό διάκοσμο και εντυπωσιάζει με την πλούσια θεματογραφία του. Αξίζει μια επίσκεψη στο εκκλησάκι του Αγίου Κωνσταντίνου και ανήμερα της εορτής του, αλλά και όχι μόνο.